Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Μπασδέκης, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Καλή σας ημέρα, γεια σας. Καλημέρα κύριε Σαφάκα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Έχω μπροστά μου τον... Εγώ σας ευχαριστώ. Τον χαρά μας και τιμή μας. Τον ριζοσπάστη λέει στις 9 του Ιούνιου σημαδεύουμε σωστά. Δηλαδή πόσο σωστά, ποιος είναι ο στόχος του ΚΚΕ? Να μην μπορεί, γράφει η εφημερίδα «Η Νέα Δημοκρατία», να ομιλεί περί ανανέωσης της λαϊκής εντολής. Είναι ένας από τους στόχους. Φυσικά και είναι ένας από τους στόχους, γιατί η ψήφος, ο στόχος δηλαδή, που πρέπει να στοχεύσει ο λαός, είναι η ψήφος στο ΚΚΕ, με την προοπτική ότι και την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς που θα έχουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, την επόμενη μέρα θα έχουμε την ίδια κυβέρνηση, την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, τα ίδια μέτρα και με αυξανόμενα, θα έλεγα, γιατί θα έρθουν και καινούργια δεδομένα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα όσο έχουν ψηφιστεί, αλλά και από τις εφαρμοστικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν η ψήφος στο ΚΚΕ είναι το εμπόδιο που μπορεί να αποτρέψει, αν φυσικά ο λαός ενισχύσει και ισχυροποιήσει το ΚΚΕ, να αποτρέψει επώδυνα νέα μέτρα ή και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις διεκδίκησης αυτών που μας ανήκουν. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη, ο εύστοχος τίτλος του ριζοσπάστη αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι αποτυπώνει και τη θέληση ενός μεγάλου μέρους του λαού, γιατί ερχόμαστε σε επαφή αυτό το χρονικό διάστημα με πολύ κόσμο, συζητάμε μαζί του και σίγουρα στο ΚΚΕ προσβλέπει και έχει ελπίδα. Και ελπίζουμε αυτή να εκφραστεί και με ψήφο. Λέει η εφημερίδα, κύριε Μπασδέκη, μπορούμε να ταράξουμε τα νερά, να τρομοκρατήσουμε τους τρομοκράτες του λαού. Πώς? Και αν ο λαός επιλέξει, λέω εγώ, τους τρομοκράτες, τι γίνεται? Κοιτάξτε, τώρα οι εκφράσεις έχουν ένα χαρακτήρα βεβαίως και δίνουν και τον τόνο, τι θέλουμε να πούμε. Βεβαίως εμείς θεωρούμε ότι πραγματικά ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, η ψήφος δηλαδή και η ισχυροποίησή του και στην Ευρωβουλή, αλλά αυτό που αποτυπώνεται και σε ψήφους συνολικότερα στις εκλογές, όχι μόνο θα δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις και ανάταση στα λαϊκά στρώματα, στους ανθρώπους δηλαδή που προσδοκούν και πιστεύουν ότι μπορούν να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική, αλλά θα δημιουργήσει και καλύτερες προϋποθέσεις να κινητοποιηθεί αυτός ο κόσμος απέναντι σε αυτή την πολιτική. Αυτό λέμε ότι δεν θα είναι απρόσκοπτη η πορεία της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο χρονικό διάστημα να περάσει αντιλαϊκά μέτρα. Ο λαός απέναντι σε αυτό με ένα ισχυρό ΚΚΕ θα προβάλλει εμπόδια. Αυτό θεωρούμε εμείς ότι θα τους τρομοκρατήσει, θα τους δημιουργήσει δηλαδή αναστολές στο να μπορούν να χρησιμοποιούν την ψήφο του λαού, όπως τη χρησιμοποιούσε ο κ. Μητσοτάκης, έτσι και με έναν πολύ δεικτικό τρόπο, ότι το 41% είναι λευκή επιταγή και μπορώ να εφαρμόσω ό,τι θέλω. Mm-hmm. Γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό που είδαμε ήταν να εφαρμόζει και σε αυτούς που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία τα επώδυνα μέτρα. Δες τι συμβαίνει στους αυτοαπασχολούμενους. Με τη φορολογία η οποία επήλθε και δημιούργησε και δημιουργεί καινούργια νέα προβλήματα, πολλούς τους οποίους θα τους διώξει από την ίδια τους την εργασία. Δέστε τι γίνεται εδώ στην περιοχή μας, εγώ είμαι από τη Στερεά Ελλάδα, δέστε τι γίνεται με τη Λάρκο. Την προσπάθεια δηλαδή να κλείσουν μια πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία βιομηχανία. Mm-hmm. Δέστε τι γίνεται με την ακρίβεια, συζήτηση η οποία προέκυψε προχθές στη Βουλή και πραγματικά εκεί αναδείχθηκαν ζητήματα που κατά τη γνώμη μας, αν δεν δημιουργηθούν προϋποθέσεις από το λαϊκό κίνημα, από το λαό, που θα βάλει εμπόδια, πραγματικά το επόμενο χρονικό διάστημα ο μισθός δεν θα φτάνει όχι το πρώτο 15ήμερο, αλλά ούτε στο 10ήμερο. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν φτάνει και τώρα, βέβαια. Επειδή μιλήσατε για Στερεά Ελλάδα, δεν ξέρω σε ποιο σημείο είστε. Αλλά... Εγώ είμαι στη Λαμία αυτή τη στιγμή. Στη Λαμία είστε. Επειδή και εγώ, η δική μου καταγωγή είναι από εκεί, νομίζω ότι υπάρχουν κονδύλια που θα πρέπει να διαθέσει και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή, ώστε αυτός ο τόπος πραγματικά να αναδείξει τις αρετές και τις δυνατότητες που έχει, και είναι πάρα πολλές. Δεν θέλω τώρα να σας πω για την ιστορία, για την αρχαιότητα, για τις ιαματικές πηγές. Αλλά μπορούσαμε, ναι, αλλά να μιλάμε πολλές ώρες. Ώρες. Αλλά έχω την... Δεν ξέρω που ακριβώς είστε, πάντως... Λίγο πιο κάτω, Μόλος. Πολύ κοντά είμαστε. Καταγωγή μακρινή, βέβαια, αλλά από εκεί είναι η. Εντάξει, σίγουρα. Έλκυται την καταγωγή από εδώ, από την περιοχή μας. Ναι. Καταλαβαίνω. Συμβαίνει να ξέρω την περιοχή, ας πούμε. Έχουμε εστιάσει τα καμένα βούρλα στη Λαμία, αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Και είναι φανταστικά. Ειδικά τα ορεινά χωριά είναι φανταστικά. Μπορούν να αξιοποιηθούν και να έχουμε πολλές αράχοβες εκεί. Κοιτάξτε,
επειδή μιλάμε τώρα και είμαστε και την ίδια περιοχή, να σας πω ότι χτες μόλις ανακοινώθηκε ότι διακόπτεται το δρομολόγιο Άγιος Κωνσταντίνος με σποράδες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για την περιοχή ένα τέτοιο δρομολόγιο είχε την ιδιαίτερη σημασία της μέσα στους καλοκαιρινούς προσέρους. Όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής εκεί του Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά και για αυτούς που έρχονται και θέλουν να πάνε πιο γρήγορα στις σποράδες κτλ. Μέσα στο καλοκαίρι. Διακόπτεται αυτό το δρομολόγιο και αντικειμενικά μπαίνει σε μια δυσκολία ολόκληρη την περιοχή. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε από ένα μόνο γεγονός εδώ πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην περιοχή μας. Και πραγματικά αυτό που αναδείξατε προηγούμενα, οι αιματικές πηγές. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή οι αιματικές πηγές των Καμένων Βρούλων βρίσκονται στα χέρια δύο μεγάλων επιχειρηματιών. Όλος ο υπόλοιπος λαός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή τις αιματικές πηγές εκεί στην περιοχή. Απαξιωμένες είναι οι αιματικές πηγές στην Ιπάτη, απαξιωμένες στο Πλατίστομο. Mm-hmm. Ξέρετε λοιπόν ότι ένας τέτοιος πλούτος που δεν έχει να κάνει μόνο με τον αιματικό τουρισμό ή με τον τουρισμό αυτών της ευεξίας που λέμε κτλ. Έχει να κάνει ακόμα και με την ίδια, εμείς βάζουμε θέμα και με την ίδια τη γεωθερμία. Δηλαδή τα γεωθερμικά πεδία που υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την τηλεθέρμανση. Ζήτημα το οποίο μας αγγίζει, γιατί ξέρετε πολύ καλά που είναι το επίπεδο του κόστους της ενέργειας για μια λαϊκή οικογένεια. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι αναξιοποιητές δυνατότητες που αυτή τη στιγμή είναι δεδομένες, γιατί έτσι το βλέπουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, έχουν να κάνουν με την πολιτική. Και αγγίζουν όχι μόνο την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα λέγαμε διαχρονικά όλα τα κόμματα που έχουν διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Θέλω να γυρίσουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή με ένα ερώτημα που πάλι το αντλώ από τον ριζοσπάστη. Θέμα τύχης να φτάσει ο φάκελος στην κάλπη. Αν καταλαβαίνω σωστά, μιλάτε για μια διάτρητη διαδικασία για το ζήτημα της επιστολικής ψήφου. Ναι. Ακριβώς. Είναι διάτρητη η διαδικασία, σας ρωτώ. Όπως ακριβώς αυτή τη στιγμή εκφράζεται με τα δεδομένα που έχουμε, εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ επισφαλή η κατάσταση να φτάσει έτσι όπως πρέπει το ψηφοδέλτιο, αυτόν που ψήφισε επιστολική ψήφο, εκεί που πρέπει, εν πάση περιπτώσει. Εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας, τις είχαμε εκφράσει και όταν ψηφίζαμε το νομοσχέδιο. Πολύ δε περισσότερο επιβεβαιωθήκαμε όταν διαρρεύσανε, θυμάστε τι έγινε με την κυρία Σιμακοπούλου, τα mail, προχθές βγήκε και πρόστιμο σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη αυτή η διαδικασία και όπως αυτή εφαρμόζεται συνολικότερα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της ανασφάλειας του γεγονότος ότι μπορεί πραγματικά να έχουμε, πώς να το πω έτσι, ασφαλή διαδικασία της εκλογικής διαδικασίας μέσω της επιστολικής ψήφου. Τελευταίο ερώτημα. Αυτό εκφράζουμε με αυτή την τοποθέτησή μας. Τελευταίο ερώτημα και ο γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο Μπορέλ έδωσαν το πράσινο φως εχθές και προχτές για χτυπήματα στο έδαφος της Ρωσίας. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε μια αναβάθμιση του επίπεδου του πολέμου, μια διάχυση της κρίσης, έναν κίνδυνο επιπρόσθετο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου? Όπως ακριβώς το είπατε, νομίζουμε ότι αυτή η εξέλιξη στο πεδίο της Ουκρανίας, στον πόλεμο που διεξάγεται και σε έναν δευτεροκτόνο πόλεμο, κατά τη γνώμη μας η εξέλιξη του έχει δυσμενείς επιπτώσεις ήδη, όμως η προοπτική που μπαίνει ακριβώς από αυτές τις δηλώσεις, νομίζουμε ότι περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Και όχι μόνο τα περιπλέκει, αλλά εδώ η χώρα μας μπαίνει σε έναν κυκαιώνα και μάλλον στο επίκεντρο θα λέγαμε, της επιθετικής δραστηριότητας από την πλευρά της Ρωσίας, αφού και από εδώ θα ξεκινούν ή έχουν ξεκινήσει ή δημιουργούνται προϋποθέσεις, γιατί μέχρι τώρα στηρίζεται αυτός ο πόλεμος και από τις βάσεις που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, να δεχθούμε πλήγμα. Εμάς μας ανησυχούσε αυτό από καιρό. Μας ανησυχεί σήμερα πολύ περισσότερο. Και επειδή αυτή η ανησυχία μας έχει εκφραστεί, την εκφράζουμε και στην προεκλογική περίοδο, στις παρεμβάσεις που κάνουμε, στους χώρους δουλειάς που παρεμβαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, και κάνουμε την προεκλογική περίοδο τη δική μας προσπάθεια. Τονίζουμε αυτό το ζήτημα ότι πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου. Η ασφάλεια των λαών της περιοχής εδώ διακυβεύεται αυτή τη στιγμή ακριβώς εξαιτίας αυτής της επιθετικής δραστηριότητας του ΝΑΤΟ και του πολέμου που διεξάγεται στην Ουκρανία. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Πραγματικά μας ανησυχεί. Κύριε Παζδέκη, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Σαφάκα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.